Η καιρική αστάθεια στην Κρήτη φαίνεται ότι δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς από αύριο ο καιρός βελτιώνεται. Ωστόσο, θα παραμείνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Η όλη αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει λίγο και αύριο. Ευελπιστούμε και πάλι ότι ίσως σε πολύ ορεινές πλέον περιοχές, δηλαδή υπολογίζαμε τα 1500, φαίνεται ότι μάλλον θα είναι ψηλότερα. Μπορεί να έχουμε και κάποια χιονόπτωση, ώστε να υπάρξει χιονόστρωση, δηλαδή να μείνει κάποιο χιόνι. Και βέβαια η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πολύ περισσότερο αισθητή από αύριο το πρωί, μιας και θα πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω του ότι μπαίνει και η ψυχρή αέρια μάζα. Οι κατατόπους βροχοπτώσεις ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Κρήτη, ενώ χιόνια έπεσαν σε υψόμετρο άνω των 1500 μέτρων. Ναι, δεν φαίνεται, τουλάχιστον κατοικημένες, τουλάχιστον περιοχές δεν έχουν καμία ανησυχία, αλλά σε κάθε περίπτωση το χιόνι θα είναι πάνω από τα 1500 μέτρα. Και μακάρι, όπως σας είπα, γιατί εντάξει, εκεί θα πάει κλιματικά η ποσότητα του χιονιού, αλλά δεν φαίνεται δυστυχώς να έχει τη δυναμική που έδειξε εν αρχή. Και έτσι θα είναι πολύ ψηλά. Δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ ψηλά αυτό το χιόνι και δεν ξέρουμε και την ποσότητα. Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, μία νέα αστάθεια φαίνεται από τα μέσα της εβδομάδας. Ωστόσο, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, έδωσε την πρώτη εκτίμηση για τον καιρό για το εορταστικό τετραήμερο. Περιμένουμε άλλη μια διαταραχή και μακάρι να επιβεβαιωθεί από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, από Τετάρτη προς Πέμπτη. Δεν μπορούμε με απόλυτη ακρίβεια να πούμε καιρικά, απόλυτα καιρικά για τα Χριστούγεννα. Πάντως, εάν αυτή η διαταραχή επιβεβαιωθεί, δείχνει ότι διατηρεί λίγο το κρύο και στη συνέχεια ο καιρός περνάει και πάλι σε μια καλή εικόνα. Δηλαδή θα είναι καλός καιρός, αλλά θα διατηρεί χαρακτηριστικά, ας το πούμε, κοντά στην εποχή.